Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε και απόψε το βράδυ αυτές τις ομιλίες που επιτρέπει ο Θεός. Πολλά θέματα εμιλήθησαν από την θέση αυτήν τις 15 μέρες περίπου που είμαι θα εδώ. Εάν ο άνθρωπος θέλει, θα μπορεί εύκολα να βρει το δρόμο του εάν τον είχε χάσει. Εάν δεν θέλει, ούτε αυτός ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να αγωνιστεί, πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, να έχει ορισμένες γνώσεις, όπως τα λέγαμε, επάνω στο θέμα του. Ο χριστιανός, εάν δεν πιστεύει ότι ευρίσκεται σε εμπόλεμο κατάσταση, θα χαθεί, να μην πω είναι χαμένος εκ προημίου. Θα πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός ότι έχει φίλον, αλλά έχει και εχθρόν. Έχει φίλον των Χριστών, αλλά έχει και εχθρόν των διάβολων. Εάν ο χριστιανός δεν έχει ορθήν γνώμη περί του διαβόλου, είναι χαμένος από σήμερα. Πολλοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν για το πρόσωπο αυτό. Διότι πρόκειται βέβαια περί προσώπου. Με θέληση, με πανουργία, με επίθεση, με άμυνα, με δολιοφθορά. Και ο θεούτος πρέπει να αντιμετωπίζεται ο σατανάς από τον άνθρωπο. Εάν θέλει να μην βρεθεί μαζί του μια μέρα, εκεί που έχει πει ο Χριστός μας, πορεύεστε τον διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν ο άνθρωπος είχε ορθή γνώμη στο θέμα αυτό του διαβολού, θα εκτιμούσε την Εκκλησία, θα εκτιμούσε τα μυστήρια, θα εκτιμούσε τα στεντολά του Χριστού και γενικά ό,τι έχει φτιάξει ο Χριστός για αυτόν και ό,τι φτιάχνει ακόμη. Όλα αυτά σκοπό έχουν να φυλάτουν τον άνθρωπο από τον διάβολο ή να τον θεραπεύουν αν τυχόν έπεσε είτε γνώση είτε αγνία στα χέρια του. Εάν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος δεν έχει ορθή γνώμη περί του εχθρού του αυτού, ασφαλώς απολυτεύεται αμερίμνος όπως πολιτεύεται, χωρίς να γνωρίζει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει, χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι οι εχθροί του και κατά συνέπεια τον άνθρωπο δεν ξέρει την ασθένειά του, ούτε προφυλάσσεται, ούτε φάρμακο παίρνει έναντι αυτής της ασθενείας. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ με τη χάρη του Κυρίου να μιλούσα για αυτόν τον Κύριο που ακούει στο όνομα Διάβολος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξή του, ότι είναι. Και μάλιστα, εάν πω και θεολόγια ακόμη, ίσως να μην είμαι έξω της πραγματικότητας. Αυτοί βέβαια είναι λίγοι, είναι μηδαμινή η ποσότητα των ανθρώπων αυτών, που δεν πιστεύουν δηλαδή την ύπαρξη του σατανά ως προσώπου, όπως την αντιμετώπισε ο Χριστός, όπως τον αντιμετωπίζει η Εκκλησία ως πρόσωπο. Ακούμε πολλές φορές να λένε ότι είναι το ηθικό κακό, είναι αρνητική της δύναμη. Δεν είναι έτσι. Είναι πρόσωπο ο σατανάς. Και ως πρόσωπο να αντιμετωπίσει τόσο από τον Χριστό και ως πρόσωπο να αντιμετωπίζεται και από την Εκκλησία μας. Εάν ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος είχε την υπομονή και την καλοσύνη να πάει δίπλα όταν ο ιερεύς διαβάζει τους εξορκισμούς προκειμένου να βαφτίσει ένα παιδί και άκουγε με τα προσοχής και παρακολουθούσε ολόκληρον αυτήν την διαδικασία, θα έβλεπε ότι ομιλεί προς ένα πρόσωπο. Αποτείνεται σε κάποιον αόρατον που υπάρχει, αλλά δεν τον βλέπουμε. Και παλεύει με αυτόν μέχρι που το τέλος τον διατάσσει και του λέει «Έξελθε να βγει από μέσα». Τότε θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι κάτι σοβαρό τεκαίνεται. Κάτι σοβαρό είναι θέμα γύρω από τον άνθρωπο και αυτή η βάση της ακόμη να πούμε
Δεν είναι απλώς μια κουμπαριά, κάποια συγγένεια, κάποιο συμφέρον, κάποια αμαρτία ίσως. Γιατί πολλές φορές πίσω από μια τέτοια σχέση, μια τέτοια κουμπαριά, υπάρχουν και σαρκικές αμαρτίες. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο να το λέγω, να υπενθυμίσω, να ευθυστήσω την προσοχή σε όποιον αμφισβητεί αυτά. Διότι δεν ομιλώ εγώ πως ομιλούσαν αυτοί από καθέδρα. Εγώ ομιλώ επόμενος της Εκκλησίας από αυτά που η Εκκλησία μας, που σαν Ορθόδοξη παραδεχόμεθα, αυτά αποκαλύπτω, τα οποία είναι θαμμένα, τα οποία είναι σκεπασμένα. Αυτά αποκαλύπτω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω να πάει ένας άνθρωπος που αμφισβητεί αυτά τα πράγματα ή αν δεν θέλει να πάει εκεί, που εκεί θα δει ζωντανού την εικόνα, θα δει τις κινήσεις, θα δει που θα αφησίσει, θα δει που θα ξορκίσει, θα ακούσει που θα διατάξει και θα καταλάβει ότι πρόκειται περί προσώπου, ας πάρει τουλάχιστον το ευχολόγιο να διαβάσει την ακολουθία της κατοικήσεως. Και εκεί θα δει πώς έχουν τα θέματα και αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέγω αυτή την ώρα. Πρόκειται, λέγω, περί προσώπου. Τώρα βέβαια κάτω από αυτό το πρόσωπο και από την ύπαρξη αυτή, από την κίνηση αυτή τη σατανική, υπάρχουν πολλές σκέψεις πολλών ανθρώπων, οι οποίοι φτάνουν μέχρι σημείου να κατηγορήσουν και αυτό το Θεό ακόμη. Κατηγορούν τον Θεό ότι έφτιαξε τον σατανά, διότι αυτό θα φτιάξει όλα. Ναι, το κακό δεν το φτιάξε όμως ο Θεός. Ο σατανά δεν τον έφτιαξε ο Θεός. Και τότε ποιος τον έφτιαξε? Από το σατανά. Πού βρέθηκε ο σατανά, σε πάση περιπτώσει? Και μας βασανίζει. Γιατί έτσι πιστεύουν ορισμένοι, ότι τους βασανίζει. Όχι ότι τους βοηθάει να γίνουν άγιοι, διότι αν φύγει ο σατανάς από τη μέση, ουδείς άγιος. Αν φύγουν οι κακοί από τη μέση, ουδείς καλός. Διότι ο καλός φαίνεται όταν υπάρχει ο κακό. Τότε φαίνεται ότι είναι καλός. Άμα δεν υπάρχει κανένας κακός, τότε τι θα γίνει από εκεί και κάτω? Πώς θα πει ο άνθρωπος ότι είναι καλός? Πρέπει να συνυπάρχει το κακό για να φανεί η αρετή, να φανεί η τιμιότητα, η σοφροσύνη όταν συνυπάρχει το κακό. Φτάνουν λοιπόν, λέγω, άνθρωποι να κατηγορούν και αυτόν τον Θεό ακόμη και ζητούν πολλές πληροφορίες έτσι δικαιωματικά. Πες μου, μα γιατί ήταν να το πω εγώ? Τι δόξα το Θεό γράμματα και ξέρει? Δεν ανοίγεις τα σγραφάς να δεις πέτοις υπάρξεως του σατανά? Δεν ανοίγεις τα γραφάς να δεις αν ο Θεός έφτιαξε του σατανά και πώς ο Θεός αντιμετωπίζει το θέμα του σατανά? Αυτό είναι το θέμα. Και δεν χρειάζονται έξοδα. Εάν ο άνθρωπος ήθελε να ανοίξει την γραφή, θα έβλεπε που έβλεπε ο σατανάς, από πότε ο σατανάς, πώς αντιμετωπίζεται από τον Χριστό ο σατανάς και γενικά αυτό το πρόσωπο πώς διατίθεται έναντι του ανθρώπου, του χριστιανού. Για να σας χειραγωγήσω λοιπόν εις τας γραφάς, θα ανατρέξω πολύ πίσω. Θα φτάσω 850 χρόνια π.Χ. εκεί που αναφέρει τον τρόπο να πω της δημιουργίας του σατανά. Δεν είναι ακριβολογία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, στα 800 π.Χ. περίπου βρίσκουμε τον προφήτη Ισαΐα να διαβάζει κατά κάποιον τρόπο με τον τρόπο του για Πνεύματος Αγίου την πτώση του σατανά. Σατανάς, αγαπητοί μου, είτε ο άγγελος, πριν γίνει μαύρος άγγελος, είτε ο άσπρος άγγελος, είτε ο αγαθός άγγελος. Ο Βεζεβούλ, μάλιστα, ο επικεφαλής, είτε το μεγαλύτερο χερούβι που έβλεπε κατά πρόσωπον του Θεού το πρόσωπο. Και αναφέρει ο Ισαΐας στο Ζήτρα 14 τα εξής, θα τα λέγω εν μεταφράση. Πώς τρέψες εκ του ουρανού έως φόρε ή έτσι θα βγεις? Έως φόρος είναι ο αυγερινός, το μεγαλύτερο αστέρι. Πώς έπεσες η αίτης αυγής, συνεπρίβης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη, σύ έλεγες τη διανύαση, θέλω αναβείς τον ουρανό, θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράν τον θρόνο των άστρων του Θεού. Έτσι εσκέφθηκε και εν το εγωισμό του, αντί να βρεθεί επάνω, βρέθηκε κάτω. Είναι ο ίδιος υπέτειος.
Υπάρχει μάλιστα μέσα στην Καινή Διαθήκη μία επιστολή του Ιούδα, όχι του Ισκαριώτη, του λεγόμενου αδελφοθέου, των τεσσάρων αδελφών αυτών. Και αναφέρει εκεί συγκεκριμένως περί της τόσεως, ότι μόνος του αυτός ήταν που εγκατέλειψε τη θέση του. Ο Θεός τον τοποθέτησε σε τιμητική θέση, αλλά η ελευθερία του έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του, όπως κάνουμε και εμείς δυστυχώς, και βρέθηκε στο απέναντι στρατόπεδο, στο μαύρο. Αναφέρει λοιπόν ο Ιούδας στο ένα κεφάλαιο, το έχει ολόλο, στο έκτο εδαφιό του τα εξής: «Αγγέλους αμαρτήσαντας, ήτινες που και φύλαξαν την εαυτόν αρχήν, αλλά καταλείπονται στην ιδία το ίδιο κατοικητήριο, εφύλαξε εκ παντοτινάδισμα υποκάτω του σκότους εις κρίσιν μεγάλη ημέρα τετήρηση». Εγκατέλειπον άγγελοι, λέει, οι οποίοι δεν εφύλαξαν την αρχή τους, δεν έμειναν στη θέση τους, όπως θα λέγαμε. Και εγκατέλειπον, μόνοι τους εγκατέλειπον, δεν οφήθησαν, δεν προετράπησαν για το κακό, μόνοι τους εγκατέλειψαν. Ευρέθησαν στον ζώφον, στο σκοτάδι. Για φλέγονται σήμερα αυτοί άγγελοι του σκότου, μαύροι. Δεν τους έφτιαξε λοιπόν ο Θεός τους σατανάδες, δεν τους έφτιαξε ο Θεός τους διαβόλους. Αγγέλους είχε, αγγελικό κόσμο είχε. Τώρα πότε έγινε η πτώση? Γιατί τον σατανά τον βρίσκουμε να είναι παρόν όταν ο Θεός έφτιαξε τους πρώτους ανθρώπους. Διότι όταν ο Θεός είπε στους δύο πρώτους ανθρώπους, κατ' εξοχή τον Αδάμ, «Εργάζου και φύλατε», το φύλατε, πώς ερμηνεύεται? Από ποιον να φυλάτε? Από ποιον να προσέχω? Εγώ και η γυναίκα μου, δεν είμαστε? Α, υπάρχει και τρίτο. Και τον είδαμε τον λεγάμενο προχθές, πώς παρουσιάστη δόλια όταν μιλήσαμε για την πτώση της Εύας. Πότε ακριβώς έγινε η πτώση δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως, εφόσον προέρχεται από τον αγγελικό κόσμο και ο αγγελικός κόσμος είχε γίνει πρώτου υλικού κόσμου, διότι έχουμε μαρτυρίες από τα σγραφά ότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τη γη, τα άστρα κλπ. Υπήρχε ο σατανάς. Άγγελοι Θεού, λέει, τον υμνούσαν όταν έκανε τη δημιουργία. Άρα υπήρχε ο πνευματικός κόσμος. Έτσι αναφέρει στο 38ο κεφαλαίο του ο Ιώβ. Αν το διαβάσετε θα το βρείτε. Ενεκτάστε αυτό το κεφάλαιο και το θέμα αυτό. Υπήρχε λοιπόν. Από αυτό βγαίνει τώρα και η χρονολογία του, τα χρονάκια του, ε! Πόσων ετών τον έχετε περίπου το σατανά, κατά τα σγραφά, όχι κατά τους επιστήμονες? Αυτοί ούτε πιστεύουν στην ύπαρξη του σατανά, ούτε πιστεύουν στην πραγματική χρονολογία. Τι με βάση την επιστήμη τους, βάζουν νούμερα μηδενικά και φτιάχνουν νούμερα, άλλοτε τα μικραίνουν. Από εκατομμύρια χρόνια, κάτι οι Ρώσοι τελευταία έχουν βγάλει ότι είναι 100.000 ετών μόνο η γη. Έτσι βγάνουν τώρα τελευταία. Άλλο, μηδενικά προσθέτουν ή μηδενικά σβήνουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι δόγμα αυτό. Να είναι έτσι ή να μην είναι έτσι. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν εξαρτάται εάν ξέρει να απαντήσει πόσο χρονών είναι η γη. Πόσο χρονών. Μη ξέρουμε από την γραφή ότι ο άνθρωπος, δεν σου λέω για τη γη, ο άνθρωπος μέχρι του Χριστού είναι 5.508 χρόνια προ. Βάλε και 1.980 που είμαστε τώρα, φτάνουμε περίπου στις 7.500 χρόνια. Τώρα, πότε ακριβώς έγινε η πτώση μεταξύ της δημιουργίας των αγγέλων και της δημιουργίας του ανθρώπου, που τον βρίσκουμε ήδη φτιαγμένον τον Κύριο αυτόν, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως περίπου έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο 7.500 ετών. Δεν έχουμε να κάνουμε καμιά μικρούλα με το μίνι της που τα μάθε όλα και κλείνει την πόρτα στα πρόσωπα της μάνας και του πατέρα. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με κανένα από τους νεαρούς σημερινούς. Έχουμε να κάνουμε με ένα σατανά, με ένα διάβολο, με ένα πανούργο, με εμπειρία 7.500 ετών. Είναι αστείος εκείνος ο οποίος νομίζει ότι θα του διαφύγει μόνος
μόνος του. Διότι μαζί με τον Κύριο, μαζί με τον Χριστό, μαζί με τη χάρη, του περιορίζει την επίρρεια επάνω του. Του περιορίζει. Και πολλές φορές και του ξεφανώνει τελείως. Όμως αυτός είναι εκεί ακίνητος, δίπλα στη ψυχή του ανθρώπου και φροντίζει μέρα νύχτα. Μα με το χέρι, μα με το μάτι, μα με το νου, μα με την αρφή, μα με την ενότηση, μα, να τον βάλει το χέρι, να του πάρει υπογραφή. Παλεύει πολλά χρόνια, μάλιστα στους ανθρώπους τους πνευματικούς. Φροντίζει με μυρίους τρόπους να μπορέσει να τους βάλει το χέρι. Κατεξοχήν ο Σατανάς χρησιμοποιεί, όπως λένε οι πατέρες, τρεις τρόπους. Θα ήθελα, μου έκανε αίσθηση και τα κράτησα, να σας τα μεταφέρω και εσάς. Στείνει τρόπο, στείνει τις παγίδες του στον άνθρωπο, ώστε αν δεν τον πιάσει εδώ, να τον πιάσει παρακάτω, αν δεν τον πιάσει παρακάτω, να τον πιάσει παρακάτω, κάπου να του πιάσει. Γιατί ο Σατανάς παίρνει τώρα για να θερείται έπειτα από 100.000 χρόνια. Δεν είναι κανένα παιδάκι ο Σατανάς, δεν κάνει κοπελίτσα, δεν κάνει μορφωμένος. Ο Σατανάς είναι πανούργος. Εμπειρία, έχει φάει κόσμο και δουλειά, έχει φάει σοφούς, έχει φάει ασκητάς, έχει φάει πατριάρχα, έχει φάει αγίους ο Σατανάς. Είναι δύσκολο να του γλιτώσει ο άνθρωπος, εάν δεν κάνει ακριβώς ο άνθρωπος ό,τι του λέει ο Χριστός. Γιατί ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι διδάσκει ο Χριστός, ό,τι έφτιαξε ο Χριστός στην εκκλησία και άφησε εδώ στο πανδοκείο αυτό, είναι όλα έργα για τους ανθρώπους που περιπίπτουν στους ληστάς. Να μάθετε, να ακούσετε, να διαβάσετε και να μάθετε ερμηνεία της παραβολής του καλού Σαμαρίτου, του περιπεσόντου στους ληστάς. Από εκεί θα ερμηνεύσετε όλη την υπόθεση του Σατανά. Ακούστε λοιπόν κατά τον Άγιον Ιωάννη Κλίμακος, των νηπτικών αυτών πατέρα, τους τρεις τρόπους που χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Λέγει με τη δικιά του γλώσσα. Τρεις ημών βοθήνους, οι δαίμονες ορίσουσι. Τρεις λάκους, βόθινος είναι ο λάκος. Τρεις λάκους, λέει, φτιάχνουν οι σατανάδες για να μας πιάσουν. Κατά διαστήματα βέβαια αυτά. Και πρώτον μεν, παλαίουσιν είναι το αγαθόν κολλήσουσι γένεσθε. Πρώτον, φροντίζουν να μην αφήσουν τον άνθρωπο να κάνει το καλό. Το καλό στον άνθρωπο και το καλό στον εαυτό του. Διότι δεν είναι μόνο να κάνει το καλό στον άνθρωπο εφόσον αδικείς τον εαυτό σου. Εφόσον αδικείς τον εαυτό σου από εξομολόγηση, από θεία κοινωνία, από νηστεία, από εγκράτεια, από εγκράτεια γλώσσης, από περιδοποιία. Εφόσον αδικείς τον εαυτό σου από εκεί. Πρώτα λοιπόν λέγει, φροντίζει να δυσκολέψει τους ανθρώπους, να τους εμποδίσει να κάνουν το καλό. Είτε στον εαυτό τους, είτε προς τους έξω. Αν αυτό δεν το καταφέρουν, δεν το καταφέρουν, παρά ο άνθρωπος το υπεπηδεί σε αυτό και παρά τους πειρασμούς και τα υποδείξεις που αυτός προβάλλει, προχωρήσουνε, τότε λέγει κάνει το εξής. Δεύτερον, μετά την πρώτη αυτόν ήταν, ή να μην κατά Θεόν τούτο γέννησε. Κάμε το, αλλά να μην γίνει όπως ακριβώς το θέλει ο Θεός. Γιατί ξέρετε, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι το καλόν, ου καλόν ή, εάν μη καλός γέννηται. Το καλό λέει δεν είναι καλό, εάν δεν γίνει καλός. Δίδω. Αλλά δίδω από τα κλεμμένα. Δίδω από τα δικημένα. Καταλάβατε. Κοιτάζει λοιπόν αυτό το καλό που θα κάνεις, να μην γίνει καλός όπως το θέλει ο Θεός. Κάνω κάτι και το διηγούμε, το λέγω. Απαιτώ θα δώσω, αλλά θα γραφώ εκεί. Παρότι η εντολή είναι ό,τι κάνει η δεξιά σου, να μην του φέρει αριστερά. Κοιτάζει λοιπόν αυτό, εφόσον του ξεφεύγεις από τον πρώτο και εσύ είσαι διατεθειμένος κάτι καλό να κάνεις προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους, τότε φροντίζει αυτό να σε βάλει στο χέρι με τον σκέψη, να μην γίνει καλό αυτό όπως το θέλει ο Θεός, γνήσιο, άκρατον, να έχει ξένες φίλες μέσα. Αν πάλι του ξεφύγει και από το σημείο αυτό και δεν σε πιάσει, τότε σου στείνει άλλο πιο κάτω. Πόσον και το κάνει και το κάνει και καλό, τότε στείνει τότε κάποιο άλλο. Τότε λέγει, όταν και τούτο η κλέπτε του σκοπού αποτύχωση,
Τότε λοιπόν ησύχως έρχονται δίπλα σου τώρα. Μέχρι τώρα σου μπαίνανε εμπόδιο να μην το κάνεις. Δεν τα κατάφεραν. Τώρα έρχονται ζητάνε. Έρχονται δίπλα σου τώρα. Ησύχως επιστάντες εντυλιμετέρα ψυχή μακαρίζουσι ημάς ως κατά Θεόν πολιτευμένους. Έρχεται σου λέει μακάρι να είσαι και άλλοι σαν και σένα. Είδες. Αυτό είναι η δουλειά του αυτή και δεν κάνει. Αυτό είναι φερρυπίνη ιερωμένο και δεν κάνει τίποτα. Εσύ λαϊκό και κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι για του πλουσίου. Και εσύ στερείσαι και δίδει. Μπράβο του. Αυτό είναι. Αυτό θέλει ο Θεός. Αν καταφέρει και σου φουσκώσει κατά λίγα και κάτω διλεγόμενο το μυαλό σου, τα χάσε όλα αυτά τα πράγματα. Αν κατορθώσει και σε βάλει επάνω σε ένα τσιγάρο χαρτό. Τι ύψο μπορεί να δώσει ένα τσιγάρο χαρτό. Αν σε βάλει επάνω στο τσιγαρόχαρτο να πατήσεις και μόνο και να πεις λιγάκι ότι αυτό που έκανες οι άλλοι δεν το κάνουν. Αυτό που έφτιαξες εσύ εκεί που συμπαρεστάθεις που ήταν μια δουλειά αλλωνών και την έκανες εσύ και λοιπά. Ή μακάρι να είστε και άλλοι σαν και εμένα και τα διάφα, δεν πιέσε από εκεί και σου τα πήρε όλα. Είναι πανούργο. Και μόνο ο Θεός είναι εκείνος που δίδει φώτιση στον άνθρωπο να ειδεί τις παγίδες του σατανά. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Αντωνίου, εκεί θα φρίξετε με τις παγίδες του σατανά. Το οποίο αυτός πνευματικός άνθρωπος τις έβλεπε και φυλάτε το. Εμείς δεν τις βλέπουμε, τις παγίδες του. Εάν ήταν δυνατόν να έχω το χρόνο να σας κάνω ομιλία περί δεξιών λογισμών, που στο παλαιότερο έκανα 6, να ειδείτε τα τεχνάσματα του σατανά. Πώς μας βάζει στο χέρι από τα δεξιά και δουλεύουμε αυτόν και μας κοροϊδεύει, θα φρίξετε, θα φτάσετε σε σημείο να απαγοητευτείτε. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν απαγοητευτεί από την καπατσοσύνη του, από την εξυπνάδα του και καταλάβει ότι επί Ματέο δουλεύει και δουλεύει όχι για τον εαυτό του ούτε προς τη δόξα του Θεού, αλλά για αυτό το διάβολο, δεν πρότει ποτέ να έρθει στον εαυτό του και να ζητήσει από τον Θεό δύναμη και χάρη και μάτια και μάτια. Κανένας από τους Αγίους δεν ευάδησε με τη λογική του ποτέ. Οδήγησον με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι. Λάλη Κύριε και ο δούλος του ακούει. Πού, ποιος ρωτάει τον Κύριο και ποιος του λέει να πάει μπροστά. Βγαίνουμε εμείς μπροστά και του λέμε απλώς πήγαινε παιδί μου και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Πήγαινε παιδί μου και ο Θεός θα σε φέρει δεξιά. Και πότε τα πήγαινε αριστερά ο Θεός που του έπιασε και να τα πάει δεξιά. Τέτοιες σκέψεις σε εμάς μας βασανίζουν και είμαστε θύματα του διαβόλου. Αυτός λοιπόν ο πανούργος, ο οποίος δεν θέλει να λέγεται διάβολος και λέγεται διάολος, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει και πολύ μάλιστα, ας το διάολο λένε. Δεν είναι αυτή η ονομασία του. Η ονομασία του είναι διάβολος. Όμως αυτός θέλει να αποσύρει αυτήν την κατηγορία. Ότι δεν είναι αυτός ο οποίος διέβαλε τον Θεό στους ανθρώπους και τους είπε ότι είναι ζηλιάρη. Είναι το νερό και δεν θα αφήνει να φάτε από το δέντρο αυτό για να μην γίνεται θεοί. Δεν το θέλει αυτό. Όμως η γραφή τον λέγει διάβολο. Ο σατανά αυτόν τον όφην των αρχαίων τον λέγει διάβολο. Βέβαια ορισμένοι όταν ακούνε το σατανά και λοιπά το φίδι. Μα φίδι λέει ήταν εκεί. Ναι, αλλά ο σατανάς ήταν διά του φιδιού που έκανε το ρόλο αυτόν. Που έπαιξε τον δόλιον τρόπον αυτόν το ρόλο και εγκρέμισε το πρώτο ζευγάρι. Ο σατανάς. Και μάλιστα. Την αποκάλυψη σε ένα μέρος ο Ιωάννης, στο 12ο κεφάλαιο γράφει σε ένα μέρος ότι αυτός ήταν ο οποίος ο όφης, ο αρχαίος, που το όνομά του είναι διάβολος και ρίφτη λέγει στο 12ο 9, ο δράκον, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανά, ρίφτη. Ο πλανών την οικουμένην όλη ερήφθη εις την γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετά αυτού. Πόσον η γραφή ιδία λέγει ότι ο σατανάς εκείνος, ο διάβολος εκείνος παρουσιάστηκε εν το όφη, ο όφης το αρχαίο, εμείς δεν μπορούμε να λέμε εξυπνάδες, ούτε μπορούμε να λέμε σοφίες. Δεν έφτιαξε λοιπόν ο Θεός το διάβολο. Θεός τον έφτιαξε άγγελο. Θα είπα τα χρόνια του και μερικά από τις πανουργίες του. Εάν ερωτώ
δεν υπήρχε διάβολος. Υπήρχε λόγος να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Δεν υπήρχε λόγος να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Ανοίξατε ποτέ να δείτε τι λέγουν τα κείμενα, τι λένε οι γραφές. Ανοίξτε αν θέλετε αυτό που αναφέρει την πρώτη του καθολική επιστολή, το γάμα κεφάλαιο ο Ιωάννης, στίχος 9. Θα δείτε ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο ή να καταργήσει τα έργα του σατανά. Γι' αυτό ήρθε τον κόσμο. Επίσης, ένα άλλο πάλι αναφέρεται στην προσεραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 14. Εκεί τι λέγει? Επί τα παιδεία, διότι οι άνθρωποι και κοινώνει και σαρκώστε αίματος, ήσαν από σάρκα και από αίμα, και αυτός παραπλησίων μετέθεσαν αυτόν. Όχι ακριβώς εκ κλίματος αντρός και γυναικός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου μετέθεσαν αυτόν. Γιατί? Ή να δια του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέσσερι τον διάβολο. Και απαλλάξει μας, φοβοδουλεία κλπ. Γι' αυτό ήρθε. Ή να καταργήσει τον διάβολο, τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Αλλά και αυτό περνάει απαρατήρητο. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι ο Χριστός ήρθε να κάνει εορτά. Να δημιουργήσει κρίση και κατάσταση, να παίρνουμε δώρα εμείς, να κάνουμε κρουαζιέρες κλπ. Ή να βάλουν τις γυναίκες σε βάσμα, να πλένουν και να συνεροδρώνουν και να σφρίζουν τις μεγάλες γιορτές. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Αλλά θα συνεχίσουμε. Ο σκοπός λοιπόν του ερχομού του Χριστού ή των κόσμων αποδεικνύει την ύπαρξη του Σατανά. Η ύπαρξη της Εκκλησίας του Χριστού ή των κόσμων αποδεικνύει την ύπαρξη του Σατανά. Τα μυστήρια της Εκκλησίας της Ορθόδοξης ή των κόσμων αποδεικνύουν την ύπαρξη του Σατανά. Σας είπα γρηγορότερα περί του βαπτίσματος. Τι κάνει το βάπτισμα? Το βάπτισμα υπενθυμίζει τον άνθρωπο ότι υπάρχει σατανάς. Και αν σας θελήσει να διαβάσει και επαναλαμβάνω τα σευκά σε εκείνα, τότε θα δει ότι υπάρχει σατανάς. Τι γίνεται στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως? Απαλλήλονται τα έργα του σατανά που εν συνεργασία με τον άνθρωπο έκαμε. Τι γίνεται εις των αγιασμών? Αγιάζουμε είδος και το παίρνουμε και το έχουμε στο σπίτι μας και κοινοποιούμε έκδοση εις τον σατανά. Όταν παίρνεις τον αγιασμό και πας στο σπίτι σου και αγιάζεις τα υπαρχοντά σου, με ένα βασιλικό, με ένα κουλνάρι ελιά, με ένα δεντρολίβανο, ξέρω εγώ τι, δεν κάνεις τίποτα άλλο ή μη να κοινοποιείς έκδοση εις τον σατανά. Αδιαφόρος αν πολλές φορές δεν φεύγει, διότι η ζωή είναι τέτοια του ανθρώπου που του εξασφαλίζει μονιμότητα. Δεν φεύγει τότε, έχει και όματα επί του ανθρώπου. Τι γίνεται εδώ ευχελαίο, τι είναι το μυστήριο του ευχελαίου, τι δουλειά κάνει? Θεραπεύει τα έργα του σατανά. Η ασθένεια δεν είναι του Θεού. Θεός κακόνου πεποίησε. Και από μια πηγή δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Όχι από την απειρία του κακών. Οι ασθενείς είναι εκ του σατανά. Θεραπεία είναι εκ του Θεού. Και επιστήμη είναι εκ του Θεού που θεραπεύει την ασθένεια. Και ο ιατρός είναι από τον Θεό. Όπως αναφέρει η Σοφία Σιράκτο 308 κεφάλαιο. Δότε τόπο το ιατρό και γάρα του εσύ χρήση. Κύριος έκτισε ιατρών. Κύριος έκτισε εκείς φάρμακα. Η επιστήμη είναι του Θεού. Δημιουργούνε οι γιατροί και οι εφευρέτες των φαρμάκων. Εφευρίσκουν νόμους με βάση τα βότανα που υπάρχουν και φτιάχνουν το φάρμακο. Δεν δημιουργούν υπάρχοντα, συναρμολογούν. Ποιος τα φτιάξε, ποιος είναι ο αρχιτέκτον αυτός, ποιος είναι ο δημιουργός, είναι ο Χριστός. Αυτός έδωσε επιστήμη, αυτός έδωσε νόηση, αυτός δίνει τα πάντα. Και λέει το πλάσμα του. Αν λοιπόν εξεταστούν αυτά τα μυστήρια, θα δούμε ότι σκοπός είναι ο διωγμός, η απάλληψη των έργων του σατανά επί του ανθρώπου. Κοινωνεί ο άνθρωπος, σώμα και αίμα Χριστού.
Γιατί ο κοινωνεί αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, εισάφθη στην αμαρτία, τη ζωή την αιώνια. Χωρί το σώμα και το αίμα του Χριστού, καθαρίζονται οι αμαρτίες. Δεν καθαρίζονται. Δεν πλένονται με απορρυπαντικά, ούτε σε αυτόματο, ούτε σε υπεραυτόματο πλυντήριο. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Αμέσως λοιπόν βλέπετε και δικαιολογείται την ύπαρξη της Ορθοδοξίας, γιατί η μόνη που έχει μυστήρια, η μόνη που διώχει τον Σατανά είναι η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και ακριβώς βάλετε. Ακούσετε καμιά λεγόμενη εκκλησία να βληθεί. Ακούσατε κατηγορίες κατά της παπικής εκκλησίας. Ακούσατε κατά των προτεσταντικών αυτών αποχώσεων. Ακούσατε κατά των Ιεχωβητών ή άλλων παραπιάδων κλπ. Κανένας, όλοι είναι πουλάκια άγια αυτά. Μόνο εμείς είμαστε οι κακοπόδαροι. Μόνο οι Ορθόδοξοι είναι οι αματολοί. Μόνο περί Ορθόδοξων ιερέων και αρχιερέων γίνεται φασαρία και λασκές κλπ. Οι άλλοι όλοι είναι άγιοι στον κόσμο. Γιατί, διότι μόνοι που κρατάει τη δύναμη και τη χάρη από τον Χριστό και διώχει τον Σατανά είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ορθόδοξος κλήρος, τα Ορθόδοξα μυστήρια είναι εκείνα τα οποία διώχνουν και καταλήγουν τα έργα του Σατανά. Γι' αυτό και ακριβώς λυσά με όλη τη σημασία της λέξεως κατά των λειτουργών κατ' εκδοχήν. Και φροντίζει να μας έχει αποκοιμισμένο ώστε όλα αυτά τα οποία ενεργούν εναντίον του και του καταστρέφουν τις δουλειές του και αυτά που φέρνει αυτό στη σφορά του, φροντίζει να τα διαβάλει ή να μένουν εν αγνία μέσα στα μάτια του ανθρώπου. Λοιπόν, μην κατηγορούμε τον Θεό για την ύπαρξη του Σατανά, μην αμφισβητούμε την ύπαρξή του και δώσετε αξία στον τρόπο της θεραπείας. Εάν θελήσει τώρα ο άνθρωπος να δει πώς περίπου εργάζεται, πρώτον θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι ο Σατανάς δεν έχει απαναφού παρουσία. Παραδείγματι, αυτή την ώρα που είμαστε εδώ, μπορεί να μην είναι κανένας Σατανάς εδώ. Ή μπορεί να είναι συντάγματα Σατανάς. Ή να είναι ένα. Όμως, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόντα. Η απανταχού παρουσία είναι ιδιότητα μόνο της Τριστυφωσάτου Θεότητος. Η Παναγία μας μπορεί να μην είναι εδώ αυτή την ώρα. Η Άγια Ανάργυρη μπορεί να μην είναι εδώ αυτή την ώρα. Είναι οι εικόνες της, αυτή δεν είναι. Ούτε η Υπεραγία Θεοτόκος. Ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Άγγελοι είναι πανταχού παρόντες. Ούτε οι Σατανάδες, καθ' πνεύματα κι αυτοί. Μόνον Τρισυπόστατος Θεότης είναι πανταχού παρούσα. Εδώ σε πηδάει κάτι που το χρησιμοποιούν κατ' εκδοχήν οι διάφοροι αιρετικοί. Εφόσον δεν είναι πανταχού παρούσα η Παναγία, τι συζητάτε τις πρεσβείες, τι φωνάζετε, γιατί δεν γίνεται απευθείας στον Χριστό που είναι πανταχού παρόν. Αυτό δεν είναι στέγη, διότι είχε τεθεί και άλλοτε ερώτημα παλαιότερο, πριν ακόμη παρουσιαστούν αυτοί οι φώτιες το 15ο αιώνα, αλλά επί μεγάλου Αθανασίου. Και λέει, πώς είναι δυνατόν έναν Άγιο του Αγίου Νικολάου Φίπιν σήμερα, αν παραδεχτούμε ότι το εορτή του, φωνάζει από ο Νικόλα μου εδώ, ο άλλος νίγεται από εκεί, Αγίου Νικόλα μου εκεί, ο άλλος από εκεί. Πώς είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και να δω και απάντηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον δεν είναι πανταχού παρόν, δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Και απήντη τον Μέγας Αθανάσιος και είπε, είναι αλήθεια, λέει, ότι σε μία περίπτωση θα ανταποκριθεί. Θα πρέπει να τελειώσει εκεί για να πάει αλλού. Αλλά ταυτόχρονος ο Χριστός μας στέλνει άγγελον εκεί στο πρόσωπο του Αγίου και τον εξυπηρετεί ως ο Άγιος. Γιατί κανένας Άγιος δεν ενεργεί αυτή αυτού του. Ούτε η Παναγία μας ενεργεί αυτή αυτού. Όλοι θα πάρουν άδεια από τον Χριστό. Γι' αυτόν γίνονται τα θαύματα. Από αυτόν γίνονται οι άσοι. Από αυτόν τα πάντα. Άλλωστε, είμαστε απρόσεχτοι. Πεθυμίσω απλώς. Πείτε μου το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος, τι λέει. Τη συνόδου τη πρώτη αναδείξη τη φέρμα. Και θα ματουργώ σε οφόρε Σπυρίδων Παρτηρημών. Και ο νεκράς και εν τάφο προσφωνή και όφη μου Χριστού μετέβαλε. Και το μέλλον τη Αγία Τευχά αγγέλου θέσε λειτουργούντα αιώτα. Δόξα το Θε, δοξάστε. Για να του πούμε τίποτα από κάποιε δουλειέ. Δόξα το Θε, δοξάστε. Δόξα το Θε, στεφανώστε. Δόξα το ενεργούν τη διαστρού πάση νιάματα.
Ο Αγίος Νεκτάριος κάνει φτιάχνει και λοιπά. Ο Χριστός δια του Αγίου Νεκτάριου. Ο Χριστός δια των Αγίων Αναργύρων. Ο Χριστός δια των Εωφανών Ραφαήλ Μιχαήλ και Αγίας Σελήνη. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Ο Χριστός δια της Χριστός. Θα πάρει άδεια από τον Κύριο. Κανένας δεν ενεργεί απ' εαυτού του. Όλα για τη δόξα του Χριστού και από το θρόνο του Χριστού ξεκινούν. Άνθρωπος που δεν έχει τακτοποιήσει του λογαριασμού του, των αμαρτιών του με το Χριστό, μη ζητάει από κανέναν τίποτα. Όχι Θεοτόκος, όχι όλα τα συντάγματα και όλα τα τάγματα των αγγέλων, κανένα. Όλοι θα φύγουν με άδεια τα χέρια. Διότι εκρεμεί λογαριασμός με το Χριστό. Ο Χριστός εσταυρώθη, ο Χριστός έχει το αίμα του και ζητάει εκδίκηση το αίμα του. Φέρε μου τις αμαρτίες, δεν σε κολλάζω από σήμερα, δώσ' μου τις αμαρτίες, λύσε μου τα χέρια να σε βοηθήσω. Εφόσον λοιπόν αυτό δεν γίνεται, απάντηση μην παίρνουμε. Σατανάς λοιπόν δεν έχει απανταχού παρουσία. Πρέπει να φύγει από μένα να πάει στο σπίτι μου, να πειράξει τον άλλο, να πειράξει κάποιον άλλο. Είναι δηλαδή όπως λέμε εν τόπο και χρόνο. Τι γίνεται τώρα, πού μυρίζεται, πώς αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα. Τη βοηθεία των άλλων. Είναι συνεργάτες. Έχει άλλους και βοηθιώνται αυτοί. Συνέβη στην Κεφαλινία το εξή περιστατικό. Μια πονημένη αδελφή είχε δαιμονισμένο τον αδελφό της. Τον είχε στο κελί εκεί πέρα και του έλεγε αγιωτικά το Άγιος ο Θεός, το Άγιος Ισχυρός, ξέρω εγώ κλπ. Σατανάς ξέρετε, όλα το λέει. Και Άγιος ο Θεός λέει, και Άγιος Ισχυρός λέει, και Άγιος Αθάνατος λέει. Το ελέγχει τον ημάζε λέει. Το ελέγχει τον ημάζε το λέει. Και το έκανε αυτή η προπαίδεια. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος Αθάνατος, Άγιος Αθάνατος. Ελέγχει τον ημάζε. Τίποτα ελέγχει τον ημάζε. Δεν το καταδέχεται αυτό. Δεν ζητάει από το Χριστό έλεο. Σατανάς. Είχε λοιπόν μία και τη λέει. Πήγαινε και φτιάξε έναν καφέ να του φέρει και να ρίξει λίγο μέσα αγιασμό. Πήγε εκείνη πίσω εκεί στην κουζίνα εκεί του Αγίου Γερασίμου την αυλή να φτιάξει τον καφέ. Φωνάζει αυτός από εδώ και λέει «Αυτό που ρίχνεις μέσα εγώ δεν το πίνω, μη φέρνεις τον καφέ εδώ». Του το έφερε το άλλο διαολάκι, ότι ξέρει τι κάνουν από εκεί. Ρίχνουν αυτό. Συνεργάζονται αυτοί μεταξύ των, καταλάβατε. Ένας και αυτός δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει όλα. Ένα άλλο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο Άγιο Νόρο. Στην Ιερά Μονή της Αγίας της Λάρας, ένας μοναχός ο οποίος εδέχτη ένα θαύμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, υποχρεωμένος προς αυτόν, πήγε να το αναστηλώσει ένα εκκλησάκι μικρό που ήταν παλιό του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά. Όταν το αναστήλωσε δε, εδέχτη επίθεση από σατανάδες, πρόσωπο προς πρόσωπο. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Ένα απόγευμα δε, τον είχαν πολιορκήσει κατά αυτήν την έννοια και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Που αναγκάστηκε, πιο πέρα έβλεπε ένα διαολάκι μικρό και που αναγκάστηκε να φωνάξει «Άγιε μου Γρηγόριε, θα με αφήσεις να με σκοτώσουνε» και εκείνη τη στιγμή λοιπόν σφυράει εκείνο. Έρχεται λέει, έρχεται. Με το έρχεται, ερχόταν ο Άγιος Γρηγόριος. Χαθήκανε. Όλοι πέσανε στο γυαλό, φύγανε. Ελευθερώθηκε το άνθρωπο. Δηλαδή πράγματα όσο το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι προκαλούμε τον σατανά. Εμείς είμαστε θα εκείνοι που του δίδουμε δικαιώματα του σατανά. Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί. Ό,τι του επιτρέψεις μπορεί. Και ό,τι δεν του επιτρέψεις δεν το μπορεί. Όπως και ο Χριστός μας. Τι λέμε στο εξολογιά. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου έφη μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Έτσι ακριβώς γίνεται και εκ μέρους του σατανά. Επάνω μας έχει τόσα δικαιώματα όσα παραχώρηση του κάνουμε. Μόνοι μας, με τις απροσεξίες μας, με τις πράξεις μας. Διότι κάθε παράβαση είναι παραχώρηση οικοπαίδου στο διάβολο, ο οποίος στείνει το τσαντήρι του. Έχω δικαιώματα. Πηγαίνει ο Χριστός απ' και τον βλέπει και κάθεται μέσα. Πώς κάθεται ο λαγός μέσα και πάει ο σκύλος από πάνω του γάλι και πετάγεται ή θα τον βουτήξει μέσα εκεί. Αλλά ο Σατανάς του λέει δεν φεύγω. Δικό μου. Εδώ είναι δικό μου.
έκαμε εκείνο, έκαμε εκείνο, έκαμε τ' άλλο, έκαμε τ' άλλο. Έχω δικαιώματα. Και όταν ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του δίνει δικαιώματα στο διάβολο, δεν μπορεί να φύγει. Ό,τι λοιπόν ο Σατανάς έχει, κατέχει, είναι αυτό που του παραχωρήσαμε εμείς. Θεός πολύ δύσκολα μας παραδώσει τον Σατανά. Πρέπει να είμαστε πολύ άγιοι, όπως ο Παύλος. Εδόθημοι, σκόλο Σατάν, είναι να με κολαφίζει. Εδόθημοι, δεν τον προκάλεσα εγώ. Αλλά ήταν Παύλος αυτός, ήταν άγιος. Και για να μην πέσει από υπερεφάνεια λόγω των πολλών αποκαλύψεων που είχε, του έδωσε την ασθένεια αυτή να βασανίζεται εκεί πέρα. Εκεί λέει εδόθημοι. Αλλά εμείς δεν είναι ανάγκη να μας δοθεί, να επιτρέπει. Το επιτρέπουμε εμείς, τον προκαλούμε. Πέρασε μέσα. Εδώ παρακαλείς τον Χριστό να σου κάνει καλά τον άνθρωπο για να πανηγυρίζει μεθαύριο, να κάνεις χορό κλπ. Μη του λέμε εμείς, έβγαση ευλογία, ασθένεια από το σπίτι, να μπει ο διάβολος με το χορό. Έχουμε πανηγύρι μεθαύριο, έχουμε εορτή κλπ. Εμείς θα δημιουργούμε αυτά τα πράγματα. Με τη ζωή μας γενικά, η οποία είναι αντίθετος από το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα ίσως να ρωτήσει ο άνθρωπος, τι είναι η τρόπο τον άνθρωπο τον βάζει στο χέρι. Πρώτη ενέργεια, η οποία φέρει πολλά αποτελέσματα, είναι η σάρκα. Αυτή χρησιμοποιεί, η σάρκα χρησιμοποιεί. 98% των κολλασμένων είναι μέσω της σάρκας. Η σάρξη είναι εκείνη που τον άνθρωπο τον κάνει φόρμα, τον κάνει μυθό, τον κάνει βλέφη, τον κάνει παιδοκτόν, τον κάνει, τι δεν τον κάνει, κυρίως, τον κάνει μέθυστο, τον κάνει. Η σάρξη. Η σάρξη η οποία εδρώθη βοηθός για την ψυχή, καταντά να είναι καταστροφή για την ψυχή. Διότι ο άνθρωπος δεν τη χρησιμοποιεί επαγαθό όπως θα έπρεπε. Και έτσι έχουμε διασαρκώς απώλεια. Πώς θα έπρεπε να έχουμε διασαρκώς σωτηρία. Εκείνοι οι οποίοι πρόσεξαν το θέμα αυτό είναι οι άνθρωποι που έφυγαν από τον κόσμο ή μέσα στον κόσμο αγωνίζονται και έχουν περιορίσει τις τροφές, έχουν περιορίσει τις ειδονές. Διότι θα θέλω να ξέρετε, όπως λένε οι πατέρες μας, όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύμα. Όπου είναι φαΐ, καλοπέραση, παγωτά πράγματα, αυτά που βλέπεις τρώνε τα βουτυρόπαιδα, τα παιδιά. Όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος. Και ό,τι αποκτάται κακόν δια της ειδονής, αυτό θεραπεύεται δια οδύνη. Θα πονέσεις, θα στερηθείς, εκεί που απέλαβε, ικανοποιήθη, σαρκικός, δεν ξέρω πώ. Αυτά είναι απαραίτητα. Είναι ορισμοί που πρέπει να προσεχτούν. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι προχώρησαν και αγίασαν έκαναν ένα τρίπτυχο. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Ο δε Ιώβ λέγει η δύναμη του Σατανά επομφαλού γραστρός. Ο Σατανάς την έδρα του την έχει εδώ στο στομάχι μας. Και όσο τρέχουμε τη σάρκα, τόσο τα υπογάστρια μας ζητούν ικανοποιήσεις και εκτονώσεις προς τα έξω. Και έχουμε καταστροφές. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν θα θελήσουν δι' αυτού του τρόπου τη σάρκα να την καταστήλουν και να τη χρησιμοποιήσουν, θα χρησιμοποιούνται από τη σάρκα και θα απλωστούν μια ημέρα. Αυτός είναι ο συλλογισμός που βγαίνει εμπροκειμένο. Πρώτος λοιπόν τρόπος διαμέσου της σαρκός έχει τα περισσότερα του θύματα. Έπειτα, έχει τις πτώσεις αυτούς που συλλαμβάνει από τους δεξιούς λογισμούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Αυτούς τους έχει δέσει σίγουρο. Αυτούς τους αφήνει να είναι ελεημόνες, να μην πατάνε τα μυρμήγκια, να είναι άγιοι κατά τα άλλα, εφόσον θα τον κρατεί από εκεί. Γιατί ο άνθρωπος όταν δεν προσέξει και πέσει στα χέρια του Σατανά, την ίση, του σκώσει το κεφαλάκι του ότι κάτι είναι, ή ό,τι έκανε, ή ό,τι κατέχει, είτε υλικό είτε πνευματικό, είναι από δικό του, από καπατοσύνη του, από αξία του, και όχι δώρο του Θεού, διότι είναι δώρο του Θεού.
παπάς βγαίνει στο τέλος για λογαριασμό όλων μας και αν δεν συμφωνούμε να φεύγουμε, πας αργώσεις αγαστή και πάν το όρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον, εξού του πατρός των φρόντων. Κανένα καλό δεν είναι ούτε δικό μας ούτε του σατανά, είναι από τη χάρη του Θεού. Και αν πολλές φορές μας φυλάει ο Θεός από πτώσεις που θα τρώγαμε τα μούτρα μας και ασκωνόμαστε ποτέ, είναι της χάρητος του Θεού που μας προλαμβάνει. Αν ο άνθρωπος λοιπόν να επιρρύψει στον εαυτόν του, που είναι ένας δικαιολογισμός που το μας οφειράει ο σατανάς και μας αρέσει αυτό το πράγμα, πολλακόμεθα, πόσες φορές θα θέλαμε, ώστε το κουστούμα, τι εντύπωση έκανε το κουστούμα, τι εντύπωση έκανε η επιπλωσής μας, τι εντύπωση έκανε κάνει η καρδαρόπα μας, τι εντύπωση κάνει ο σκύλος μας, τι εντύπωση κάνει το ατελιέ μας, κάνει ξέρω εγώ το διαμέρημά μας. Τόσο είναι εγωισμός σατανικός, τόσο εκ των δεξιών. Μας έχει δεμένο εκεί. Πως τον άνθρωπο τα πάντα πρέπει να τα θεωρήσει κύβαλα. Και αν πάλι να έχει κάτι και οι άλλοι τον χειροκροτούν, ξέρω εγώ, ή τον επαινούν ή τον ευχαριστούν, να λένε μη χειροκροτείτε τα σύννεφα όταν βρέχει, να χειροκροτείς εκείνον που τα έστειλε τα σύννεφα και τα φόρτωσε και νερό, αγαπητοί μου. Έτσι θα πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος. Αν θέλει να μην το κρατάει ο σατανάς. Ισάξει λοιπόν. Και δεύτερον, το φρόνημα αυτό είναι κάτι που το πιάνει τον άνθρωπο. Επίσης, όσους ανθρώπους δεν κατόρθωσε να τους πιάσει, να του ξέφυγαν μάλλον και πέρασαν προς τη θρησκεία και φροντίζει τώρα ή δυνατόν κι αυτός να φτιάξει δικές θρησκείες ώστε να μπάσει ανθρώπους υπηκόου του μέσα σε θρησκείες. Ο άνθρωπος είναι φύση θέλει να προσέρχεται προς τον Θεό, να προσκυνάει τον Θεό. Γι' αυτό όπως ξέρουμε και τον ήλιο τον έκαμε Θεό και τα φίδια τα έχει κάνει Θεό και τις γελάδες έχουν Θεούς κλπ. Αναζητεί, είναι φύση εκροστρεφής, αλλά προς τον Θεό κάτι θέλει, κάπου να ακουμπήσει, το θέλει αυτό ο άνθρωπος. Μόνο σατανάς του προσφέρει ευκόλους τρόπους. Όλες οι αιρέσεις προσφέρουν ευκόλους τρόπους. Και μάλιστα με βοηθούν την λογική. Την λογική. Πόσον η θρησκεία, η σωστή, η μία, είναι υπέρ λόγων, δεν είναι λογική. Ένα και ένα για την Ορθοδοξία δεν κάνει δύο. Για τον Χριστό ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Για τον Μωάμεθ κάνει ένα και ένα δύο. Για τον Βούδα κάνει ένα και ένα δύο. Για τον, ξέρω εγώ, τον άλλον, τον Καλβίνο, για τον Ρόσελ, για τον Πάπα. Για όλους αυτούς κάνει ένα και ένα δύο. Αλλά για την Ορθοδοξία δεν κάνει ένα και ένα δύο. Εδώ είναι μυστήρια. Τα μυστήρια αυτά απορρίπτουν. Δεν θέλουν να τα παραδεχτούν. Και ο Χριστός δεν είναι λογική, ούτε μαθηματικά. Είναι υπέρ λόγων. Δεν είναι παρά λόγων, είναι υπέρ λόγων. Δηλαδή, αυτά που κηρύττει η Ορθοδοξία δεν είναι παράλογα, αλλά είναι υπέρλογα. Και χρειάζεται ταπείνωση για να τα δεχτεί. Πω ένα παράδειγμα. Συνέλαβαν κάποτε επ' αυτοφόρο μία μυθευωμένη και την πήγανε στον Χριστό. Ο Χριστός μαζί το κάτω, με το κεφάλι κάτω και με το δαχτυλό του κάτι έγραφε εκεί στον άμμο. Και πηγαίνουν και του λένε, Ραβί, αυτή την σε λάβαμε επ' αυτοφόρο μυθευωμένη. Ο νόμος, ο δικός μας, λέει να την λιθοβολήσουμε. Τι πες. Τι έπρεπε να πει. Να την λιθοβολήσετε ή να μην την λιθοβολήσετε. Εάν έλεγε και αν την λιθοβολείτε, πού είναι η διδασκαλία σου στη συγχωρητικότητα. Εάν έλεγε για να μην την λιθοβολείστε, θα έλεγε εναντίον του μοσαϊκού νόμου. Ή απορρίπτεται ή συλλαμβάνεται ο Χριστός. Σηκώνει το κεφάλι του πάνω και έτσι φυτάζει και λέει, υποκριτέ, τι με πειράζει. Γιατί ήταν, πήγανε να τον συλλάβουν από λόγων. Γιατί για αυτούς λογικά ένα και ένα έκαναν δύο. Ή θα μας πει το ένα ή θα μας πει το άλλο. Τι απήχε ο Χριστός μας. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτη. Και ελεγχόμενοι εκ της ιδίας συνειδήσεως ότι είσαι αναμαρτωλήν και έπαιρνε να έχουν λιθοβοληθεί για άλλα θέματα. Αρχίζει ενωμένης εκ των πρεσβυτέρων, πέταξε τα λιθάρια και έφυγε. Βλέπετε ότι δεν κάνει ένα και ένα δύο για το 8. Σας πω άλλο. Πάνε μια μέρα και θέτουν το ερώτημα στον Χριστό μου. Είναι επιτρεπτό να δώσουμε φόρο στον Κέσσαρα, ναι ή ου. Ναι ή όχι, δεν είναι παραπάνω σε ζήτηση, θα μας απαντήσει. Επιτρέπεται να δίδουμε εμείς φόρο στον Κέσσαρα. Και ξανά, σηκώνει και ο κεφάλι του λέει,
υποκριτέ, τι με πειράζει. Γιατί αυτοί πήγαν με τον σκοπό να τον συλλάβουν από λόγο. Εάν πει να δίδουν, τέτοιοι γι' αυτό. Κρίμα που λέει ότι είναι από τον Δαβίδ και μας πονάει. Εάν πει να μην δίδουν, εναντίον του Κέσσαρου. Συλλάβετε το. Ή απορρίψατε το ή συλλάβετε το. Αυτό είναι το δικό του. Τι απήντησε ο Χριστός μας. Σ' είπε ναι ή όχι. Φέρε μου λέει κίνηστον εδώ. Γιατί δεν μου φέρετε ένα νόμισμα. Κίνηστον ήταν σαν ένα τάλιρο δικό μας σημερινό. 4 δραχμές. Του πήγαν λοιπόν το κίνηστον, το τάλιρο αυτό. Λέγει επάνω έχουν αυτά όπως ξέρετε διάφορες επιγραφές και διάφορα άλλα. Δείχνει λοιπόν λέει. Τι είναι λέει αυτό πάνω εδώ, τι είναι. Η φωτογραφία αυτή και η επιγραφή. Λέει είναι Κέσσαρος. Γιατί ήταν κατακέτο το Κέσσαρο εκεί. Είναι το Κέσσαρος λέει. Απόδοτε λοιπόν ήταν το Κέσσαρο και το Κέσσαρο. Για γύρισα από εκεί το νόμισμα. Το γυρίζει από εκεί ήταν ο Σολομόντος. Και ήταν το Θεό το Θεό. Πόχα. Τα μάζεψαν και έφυγαν. Μη βάλετε ποτέ τη λογική εκεί που ο Χριστός είπε έτσι. Ούτε η μάνα που φεύγει τα παιδιά και τα σκοτώνει, ούτε ο άλλο που λέει ότι είναι άρρωστο κλπ. Ούτε ο άλλο που λέει μπορεί να τα βγάλω πέρα γιατί κλαίει εφορία και πρέπει να κλέψει αυτό για να τα βγάλουν μαζί πέρα. Μη βάλει. Όπου Θεό εκεί σε ούτε έχει θέση το πώ, λέγει ο Θεό του Σαφήνου. Όπου μιλάει ο Θεό, δεν έχει πώ θα γίνει. Ο Θεό θα γίνει. Θα το κάνει έτσι, είναι δική του δουλειά. Και θα το δει έπειτα από 100 χρόνια. Αυτό το οποίο κάνει. Ή μπορεί να μην το δεις εδώ, θα το δεις εκεί που θα σου δείξει το καρδιογράφημά σου ο Θεός, πού σε φύλαξε, πώς σε πρόλαβε και ούτω καθεξής. Με τη λογική λοιπόν πολλές θρησκείες. Και πώς ένας αμαρτωλός θα πάει συγχωρεί αμαρτίες. Θα πάω στον προτεσταλισμό που δεν χρειάζεται. Πάντα κουπαρών ο Χριστός, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Και τι είπε ο Χριστός. Όταν είσαι άρρωστος, δεν πει τη φωτογραφία του γιατρού, ε! Αλλά πα εκεί, σε σπρώχνει από εδώ, σε ζουλάει που λέμε, ε! Αχ, γιατρέ! Και φωνές και λοιπά, ε! Και χειρουργείο, και συνταγή, και φάρμακα, και πεθαίνει κι άλλο πάνω. Εδώ τι σου απήντησε ο Χριστός, που του τα έκθεσε εσύ απευθείας και μιλάς με το πνεύμα το Άγιο, τι σου απήντησε. Δεν ήξερε αυτό σου, σε άφησε. Να σε συμβουλεύει, να σε προλάβει, να σου πει, να σε παρηγορήσει, πώς. Εύκολο άφησε. Συστήματα αυτά. Γι' αυτό οι άνθρωποι προσφορούν. Θέλουν κάπου να μιλάνε ότι κάτι πιστεύουν, κάτι φτιάχνουν. Και του έχει γελάσει ο Σατανάς και του έχει κάνει αιρετική. Και λέγουν, και είναι αλήθεια αυτό, ότι από τη στιγμή που παρακολούθησαν, μπήκανε στην αίρεση του αυτή, έγιναν άνθρωποι. Εγώ ήμουν, λέει, χαρτοπέχτη, λέει ο άλλο. Έκοψα τα χαρτιά από την ημέρα εκεί. Εγώ ήμουν γυναικά. Έκοψα τα αυτά. Εγώ ήμουν πόρνη, έλεγε η άλλη. Σταμάτησα κλπ. Από τότε πήρα αυτό το Ευαγγέλιο στο χέρι. Και πώς τα κατάφερε. Να, αυτό. Και εμείς το έχουμε αυτό. Πώς εμείς δεν τα κατορθώνουμε και έχουμε πειρασμού. Από τότε που σε έγραψε το διάολο στα χαρτιά του και σε έβαλε στη μέσα τσέπη ως αιρετικόν, σε παρουσιάζει τώρα ως άγγελον. Δεν σε πειράζει. Γιατί να σε πειράξει, πώς έχει ασφαλισμένο από την αίρεση. Γιατί τι σε θέλει για πόρνο. Δεν σου χρειάζεται. Αν σε βάζει ως ορθόδοξο ένα πόρνο, για πόρνο, σε βάζει για να σε κολλάσει. Εφόσον σε έχει ήδη κολλάσει από την αίρεση, από την άρνηση, την ορθή πίστη, έπρεπε να παρουσιάζει και το και τι δίπλα είναι.